Όταν ζεις και η καρδιά σου χτυπάει τόσο πολύ κοντά στην καρδιά άλλων ανθρώπων, αυτό που κυρίως μου αρέσει είναι η ανταλλαγή συναισθημάτων. Δηλαδή το να κάνεις ένα πάρτι γενεθλίων σε κάποιο άτομο που ποτέ του δεν έχει κάνει πάρτι γενεθλίων, μπορεί να είναι ένα καινούριο, μια καινούρια αρχή στη ζωή της. Η εμπειρία μου εδώ, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, δεν μπορεί να συγκριθεί ή να ληφθεί από καμία σχολή. Μαθαίνεις με το δύσκολο τρόπο, μαθαίνεις την πράξη. Ένα κομμάτι της δικής μου προσωπικότητας και ένα κομμάτι της προσωπικότητας του παιδιού συνδέονται σε καθημερινή βάση και αυτό με τον καιρό λάθεται και βλέπεις ότι όντως δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Ίσως για μερικά παιδιά είναι η πρώτη σχέση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί στη ζωή τους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτά τα χρόνια. Δεν είναι απλό να δουλεύεις με τη βία. Έχουμε περάσει και πολύ μεγάλες οικονομικές περιπέτειες και μας έχουν απειλήσει και μας έχουν κυνηγήσει. Ιδιαίτερα άνθρωποι που βγάζουν χρήματα, γιατί η βία βγάζει χρήματα. Το σωματεμπόριο βγάζει τόσα χρήματα όσο και τα ναρκωτικά, πολλές φορές και περισσότερα. Η πρώτη φορά που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ σοβαρή υπόθεση ήταν το 2012, όπου μέσα από την ενασχόλησή μας και την παρέμβασή μας με μία κοπέλα ανήλικη, εξαρθρώθηκε ένα ολόκληρο κύκλωμα παιδεραστών. Είναι κάποια περιστατικά που άμα σας τα αφηγηθώ θα τρομάξετε πάρα πολύ, γιατί ακούγονται σαν αρχαία ελληνική τραγωδία και βλέπεις μέσα από αυτά τα περιστατικά να αναδύονται άνθρωποι και να είναι δυνατότεροι και να έχουν και καλοσύνη και να θέλουν να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους. Και αυτό είναι που μας δίνει κουράγιο και συνεχίζουμε. Στην Αμερική με προσκάλεσε το State Department να πάω μαζί με άλλες δύο γυναίκες σαν μία από τις ειδικούς στα θέματα του trafficking. Ήταν πολύ χρήσιμο εκείνη την εποχή, διότι εδώ δεν υπήρχαν, το 2002, δεν υπήρχαν νόμοι στην Ελλάδα που να εφαρμόζονται για το trafficking και στην Αμερική μόλις είχε γίνει αυτός ο νόμος. Από εκεί διδάχτηκα ότι καμιά φορά ακόμα και αν δεν έχεις νομοθεσία μπορεί να χρησιμοποιήσεις άλλους νόμους, νομοθεσία που είναι για άλλα πράγματα και να προσπαθείς να χτυπήσεις τη σκλαβιά. Μέσα από τη συμμετοχή μου στην πρακτική εξάσκηση στο National Child Advocacy Center, βοηθήθηκα πάρα πολύ στο να μάθω με ποιο τρόπο γίνεται η ιατροδικαστική συνέντευξη. Η ιατροδικαστική συνέντευξη αφορά την προσπάθεια για άντληση πληροφοριών από παιδί που έχει κακοποιηθεί σωματικά ή και σεξουαλικά. Με το που επέστρεψα, είχα την ευκαιρία να μπορέσω να ξεκλειδώσω παιδιά τα οποία υπέστησαν πάρα πολύ σοβαρή κακοποίηση όλων των μορφών, η οποία απασχόλησε την Ελλάδα εξαιτίας της αγριότητάς της και χάρηκα πολύ για το γεγονός ότι οι δράστες τιμωρήθηκαν. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι ούτε το νύκτο μας, ούτε τη βοήθειά μας. Αυτό που χρειάζονται είναι δικαιοσύνη. Και όταν αγωνίζομαι για δικαιοσύνη, τότε με καρδιά με τους άλλους ανθρώπους και αυτό είναι το πιο όμορφο απ' όλα.